βασικά όπως είχαμε πει εκτοπίζονται οι παραγωγοί από εκεί, θα είναι περισσότερο προς εμπορική κατάσταση και όχι για τους παραγωγούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους καλλιεργητές ας πούμε, αλλά και για τους καταναλωτές. Ναι, και πάμε να δούμε τι αλλάζει. Κοιτάξτε να δείτε, όπως είναι γνωστό, η σύμπραξη αυτή μεταξύ ιδιωτικού τομέα και του φορέα λειτουργίας της περιφέρειας δηλαδή, mm-hmm. όπως και οι άδειες νομικά πρόσφατα δημοσίου δικαίου, μας είπε ο Υπουργός ότι ήταν μια σκέψη η οποία δεν κατατέθηκε ποτέ και mm-hmm. μόνο που την είδαμε, mm-hmm. την απέστησε, ας το πούμε. Mm-hmm. Πήγε χθες το μεσημέρι περίπου, μας δώσανε ένα καινούριο σχέδιο νόμου, mm-hmm. το οποίο επεξεργαζόμαστε και δεν το έχουμε δει με όλες τις λεπτομέρειες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα σχέδιο με 100 σελίδες και να είμαστε mm-hmm. και στα χωράφια, το είδαμε χθες το βράδυ, το βλέπει ο Νομικός Συμβούλιος της Ομοσπονδίας αυτή τη στιγμή. Απλώς χοντρικά μπορούμε να πούμε mm-hmm. ότι πάλι είναι λίγο μπερδεμένο mm-hmm. και δηλαδή καταργεί τις επιτροπές λαϊκών αγορών στην περιφέρεια, mm-hmm. καταργεί την εκπροσώπηση των συνδικαλιστών, των παραγωγών και επαγγελματιών σε επιτροπές, εφόσον καταργεί και την κύρια επιτροπή που στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Από εκεί και ύστερα επικοινωνήσαμε το γραφείο του Υπουργού ότι έχουμε προβλήματα να. και με τη χορήγηση των θέσεων mm-hmm. και με διάφορα άλλα ζητήματα μέσα που γράφονται mm-hmm. Και διαβάστε τα, βρέστε τα και σε σύντομο χρονικό διάστημα ελάτε να συζητήσουμε. Ωραία. Ποιος θα είναι υπεύθυνος, θα βγαίνει δηλαδή με πληστηριασμό οι θέσεις στις λαϊκές αγορές, πώς διαμορφώνεται το καινούριο πλαίσιο, έτσι αν πούμε 2-3 πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα με μια γρήγορη ματιά που Τι είδατε έτσι το πιο 38 ας πούμε. Είδαμε το πιο 38 ενώ ένας αγρότης που καλλιεργεί μέχρι στιγμής βγάζει ανά πάσα στιγμή άδεια στο Δήμο του και πάει στην Θεσσαλονίκη οπουδήποτε, mm-hmm. τώρα λέει θα προκυρήσονται οι άδειες και των παραγωγών, δηλαδή 1-2 φορές το χρόνο. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους παραγωγούς, mm-hmm. γιατί ως γνωστόν οι παραγωγοί όταν είχαν χωράφια και είχαν τις καλλιέργειές τους με το ΟΣΔΕ κτλ. Ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να βγάλουν μια άδεια στο Δήμο τους, είτε λαϊκής αγοράς, είτε υπαιθρίου εμπορίου, για να πάνε να πουλήσουν τα προϊόντα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι για μία ακόμη φορά πρέπει να το διαβάσουμε καλά, mm-hmm. να δούμε τα μικρά γράμματα, mm-hmm. να μην εφησυχάζουμε mm-hmm. και αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε είμαστε σε επαφή, Πρόεδρε, να δούμε τέλος πάντων αυτό το κείμενο το οποίο εστάλει για να το μελετήσετε ξανά. Μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση από ό,τι καταλαβαίνω. Θα πείτε τις αντιρρήσεις σας, θα το δείτε κι εσείς πιο περισσότερο, με περισσότερες λεπτομέρειες, έτσι που να μπορούμε να το συζητήσουμε και να δούμε και τις διαφοροποίησεις, τις αντιπροτάσεις που ενδεχομένως γίνει από την Ομοσπονδία. Βεβαίως. Ωραία, ωραία. Οπότε, θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Ναι. Καλημέρα, κύριε Μόσχο. Καλημέρα από το Μιεράπετρα. Λοιπόν, αυτά για τις λαϊκές αγώνες.